Η διασκέδαση όμως για ορισμένους. Πάρτι με δεκάδες καλεσμένους διοργανώθηκε σε βίλα στην Αρτέμιδα. Οι προσκεκλημένοι είχαν οδηγία να φτάσουν κατά ομάδες για να μην γίνουν αντιληπτοί. Όμως οι γείτονες τηλεφώνησαν και όπως θα δείτε στο βίντεο ντοκουμέντο, η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις και πρόστιμα. Έχει φτάσει έξω από τη βίλα στην Αρτέμιδα όπου ετοιμαζόταν να ξεκινήσει το κορονοπάρτι. Είναι λίγο μετά τις 9 χθες το βράδυ. Τα φώτα της κατοικίας είναι κλειστά. Οι αστυνομικοί ζητούν να βγουν έξω όσοι βρίσκονται μέσα στον χώρο. Είχαν ταμπουρωθεί μέσα στο σπίτι και μετά από πάρα πολλές ώρες και με την προσπάθεια της ελληνικής αστυνομίας κατάφεραν τελικώς να τους βγάλουν. Όχι όμως όλους. Κάποιοι κρύφτηκαν στα δωμάτια, ενώ άλλοι επιχείρησαν να ξεφύγουν. Άρχισαν να τρέχουν από την τις αυλές των σπιτιών, προκειμένου να τους ξεφύγουν. Κάποιοι μπορέσανε και φύγανε. Μέσα από την αυλή μου, 6-7 άτομα. Στο υπόγειο κλειστήκανε πολλοί, πάνω από 30 άτομα. Συνολικά στο πάρτι ήταν καλεσμένα 71 άτομα, όλοι τους νεαροί. Οι διοργανωτές ήταν ένας Γάλλος 20 ετών και ένας Ιταλός 28 ετών. Και οι δύο συνελήφθησαν και θα πληρώσουν από 3.000 ευρώ ο καθένας. Όλοι οι Αττικοί ήταν εδώ. Σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων, ήταν πλήρως οργανωμένοι. Είχαν φωτορυθμικά, ηχοσυστήματα και δεκάδες μπουκάλια με ποτά. Κάποια δεν πρόλαβαν να τα ανοίξουν ποτέ. Και ερχόντουσαν κατά ομάδες, έχοντας σακίδια και sleeping bag μαζί τους. Το πρωί έφυγε αυτοκίνητο το οποίο είχε φωτορυθμικά και ηχοσυστήματα. Η κατοικία όπου έγινε το πάρτι νοικιάζεται μέσω της πλατφόρμας Airbnb. Τα πάρτι και οι εκδηλώσεις επιτρέπονται μόνο μετά από συνεννόηση με εμάς. Αυτό το σπίτι, από τότε που πέσαμε στο lockdown, διοργανώνονται πάρτι. Πάρτι με 10 άτομα, πάρτι με 15, πάρτι με 20. Χθες ήταν το κάτι άλλο. Έκανα επώνυμη καταγγελία στην αστυνομία, γιατί γίνεται κάθε Σαββάτο εδώ κορονοπάρτι. Η κυρία Ντίνα το κατήγγειλε στην αστυνομία γιατί έχει χάσει δύο δικούς της ανθρώπους από κορονοϊό. Θεωρεί ανευθυνότητα το γεγονός ότι μια μικρή μερίδα μπορεί να τεινάξει στον αέρα την προσπάθεια όλων. Και δυστυχώς εχθές δεν ήταν η μόνη. Μεταξύ άλλων, έγιναν δύο πάρτι στην Αττική με συνολικά 9 καλεσμένους και πρόστιμο 8.700 ευρώ και ένα στη Θεσσαλονίκη με 6 καλεσμένους και πρόστιμο 4.800 ευρώ. Αυτό το φαινόμενο είναι πιο έντονο μέρα με την ημέρα. Τα κορονοπάρτι πλέον έχουν μπει στη ζωή μας διότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κόπωση στους πολίτες. Και εκτός από την κόπωση υπάρχει μία αδιαφορία και μία αίσθηση του ότι πλέον δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Έχει πάψει λοιπόν να υπάρχει ατομική ευθύνη.